και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Άννα Τσίμου και σας καλωσορίζω στην εκπομπή Υπόψη. Βρισκόμαστε μία εβδομάδα και κάτι λίγο πριν από τις κρίσιμες κάλπες της 21ης Μαΐου και το πολιτικό θερμόμετρο, όπως και εσείς βέβαια θα έχετε διαπιστώσει, βρίσκεται στο κόκκινο. Οι πολιτικοί αρχηγοί διασταυρώνουν τα ξύφη τους, οι υποψήφοι από την άλλη συνεχίζουν τις πολιτικές συγκεντρώσεις τους, αλλά και οι πολίτες μέχρι στιγμής και κυρίως οι αναποφάσιστοι πολίτες προσπαθούν να δουν τελικά ποιο είναι εκείνο το κόμμα που τους εκφράζει περισσότερο. Να πούμε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία για όλα τα πολιτικά κόμματα είναι σαφώς η χαλαρή ψήφος, η αναποφάσιστη, που μέχρι στιγμής όλες τις δημοσκοπήσεις βρίσκονται σε διψήφιο ποσοστό, η ψήφος των νέων, κυρίες και κύριοι, που για πρώτη φορά θα ψηφίσουν φέτος, και αυτή αποτελεί το μήλο της έρηδος, θα λέγαμε, για όλα τα πολιτικά κόμματα, για άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Και κάπως έτσι διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή το προεκλογικό σκηνικό. Βέβαια, να πούμε ότι αυτές οι κάλπες της 21ης Μαΐου θα γίνουν και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται για την δυσκολία, εάν όχι αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης από τις πρώτες κάλπες, αλλά και μια επιπλέον δυσκολία. Αυτή είναι τη συνένεση, κυρίες και κύριοι, τη συνεργασία. Και το λέω αυτό γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στην χώρα μας κυρίως η κουλτούρα της πολιτικής συνένεσης δεν ευδοκιμεί ιδιαίτερα και αν κρίνω δε και από τις κόντρες και τις επιθέσεις, τις λεκτικές επιθέσεις ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς, διαπιστώνουμε αυτή η συνεργασία που απαιτείται εν προκειμένου για τις εκλογές αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό βέβαια το είδαμε και στο πολυαναμενόμενο debate. Ένα debate μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών, το οποίο πραγματοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, το βράδυ της Τετάρτης στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Ένα debate όπου οι πολιτικοί αρχηγοί εξέθεσαν τις θέσεις τους για μια σειρά από θέματα, επιμέρους ζητήματα για την οικονομία, για την υγεία, για την παιδεία, για την εξωτερική πολιτική της χώρας και κυρίως βέβαια για το θέμα της νέας γενιάς. Ένα debate που κατόπιν αυτού, από ό,τι διαβάζω από όλα τα κομματικά επιτελεία, όλοι είναι ευχαριστημένοι, κάνοντας τη δική τους αποτίμηση. Και ένα debate βέβαια που πραγματοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, καθώς το τελευταίο που είχε πραγματοποιηθεί ήταν το 2015. Ένα debate που παρατηρήσαμε και παρακολουθούσαμε όλοι μας, είχε και ψημαχίες, είχε και στιγμές γέλιου και χιούμορ, θα λέγαμε. Και βέβαια το ερώτημα που αναρωτιόμαστε όλοι μας είναι αν τελικά οι Έλληνες πολίτες, παρακολουθώντας το, έγιναν σοφότεροι ή τουλάχιστον αυτοί που δεν έχουν ακόμη αποφασίσει, εάν μέσα από όλο αυτό ξεκαθάρισαν λίγο τις σκέψεις τους για το τι θα πάνε να ψηφίσουν στις κάλπες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Λίγες ημέρες έχουν απομείνει, κυρίες και κύριοι. Είδαμε και τις τοποθετήσεις όλων των πολιτικών αρχηγών. Εν συντομία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνεχίζει τη δέσμευσή του για την αύξηση των μισθών. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του Market Pass. Και βέβαια ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θα έπρεπε να παρακολουθείτε. Να είναι τέλος πάντων υποκαθεστώς παρακολούθησης. Κάτι που πολλοί έγραψαν τις επόμενες ώρες, ότι ενδεχομένως είναι και ένα άνοιγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη, και ο κύριος Τσίπρας και εκείνος συνεχίζει να κάνει τα δικά του ανοίγματα, μιλώντας για προοδευτική κυβέρνηση, και εκείνος λοιπόν κάνει άνοιγμα προς τον ΠΑΣΟΚ αλλά και προς το ΚΚΕ. Βέβαια, ο κύριος Κουτσούμπας απήντησε ότι δεν πρόκειται να στηρίξει καμία αντιλαϊκή κυβέρνηση. Ο κύριος Βελόπουλος ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ξέκοψε κάθε σενάριο και εκείνος. Και ο κύριος Βαρουφάκης, βέβαια, από την άλλη, επέμενε για το σύστημα Δήμητρα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για νόμισμα, αλλά σύστημα πληρωμών. Οι προεκλογικές ομιλίες συνεχίζονται, οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών συνεχίζονται και αναμένουμε όλοι μας με μεγάλο ενδιαφέρον την Κυριακή, όπου η Ελλάδα θα αποφασίσει και θα ψηφίσει για την επόμενη κυβέρνηση.
Στις εκλογές αυτές, όπως γνωρίζουμε, θα ψηφίσουν περίπου 9.810.000 συνυπολίτες, δηλαδή που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με τη δυνατότητα βέβαια ψήφου, όπως γνωρίζουμε, και στους Έλληνες του εξωτερικού. Συνειδητοποιούμε ότι όλα τα κόμματα, κυρίες και κύριοι, δεδομένη χρονική συγκυρία, αυτό που επιζητούν και αναζητούν, σαφώς το θέμα της συσπήρωσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η συσπήρωση, τόσο καλύτερο και το αποτέλεσμα, βέβαια, της εκλογικής αναμέτρησης. Αυτό φάνηκε και από την μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ζάπιο Μέγαρο, παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κυριάκου, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά, όπου στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα, κυρίες και κύριοι, και βέβαια συνειδητοποιούμε ότι η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζει ότι για να πετύχει την πολυπόθετη αυτοδυναμία, σαφώς απαιτείται η μεγαλύτερη, μέγιστη συσπήρωση δυνάμεων και δεν χωρά καμία απουσία και καμία διαφοροποίηση στην κορυφή της κεντροδεξιάς παράταξης. Τα θέματα όμως στην οικονομία, κυρίες και κύριοι, είναι δύσκολα. Οι προεκλογικές εξαγγελίες συνεχίζονται. Το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας ξετυλίγεται από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, όμως έρχεται ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, και κρούει τον κόνδωνα, λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι η οικονομία σαφώς χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση για την επόμενη ημέρα, αλλά τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει και δημοσιονομικός χώρος για να υλοποιηθούν όλες οι προεκλογικές εξαγγελίες των κομμάτων. Ξεκάθαρη τοποθέτηση του κυρίου Στουνάρα, κυρίες και κύριοι, και σαφώς αυτό που επιζητά η οικονομία γενικότερα, η ελληνική οικονομία και η αγορά, κατ' επέκταση, είναι σταθερότητα και ασφάλεια. Σαν της οικονομίας, βέβαια, μπορεί να υπάρχει μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, όπως είδαμε και στην τελευταία έρευνα της Ελστάτ, εν συγκρίση με τον Μάρτιο. Για την ακρίβεια, ο πληθωρισμός τον Απρίλιο δημορφώθηκε στο 3%. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, αλλά την ίδια στιγμή, δυστυχώς, σε διψήφια ποσοστά, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής. Πράγμα το οποίο, βέβαια, αποτυπώνει τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Και την ίδια στιγμή, βέβαια, δυστυχώς, είδαμε άλλη μια έρευνα από την Ελστάτ που δόθηκε στη δημοσιότητα σχετικά με το δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Η χώρα μας, λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία, προκύπτει από τα στοιχεία, ότι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκονται περίπου 1 στους 4 Έλληνες. Βέβαια, η έρευνα αυτή, και σε αυτή την έρευνα υπάρχει μια πτώση των ποσοστών εν συγκρίση με το 2021, όμως παρόλα αυτά η σκληρή πραγματικότητα είναι μπροστά μας. Και καλούνται όλα τα κόμματα πραγματικά να το διαχειριστούν, έτσι ώστε όσο περισσότερο γίνεται να βελτιωθεί η καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Κλείνοντας, βέβαια, να αναφερθώ και σε εκλογές γειτονικής χώρας, στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι. Εκεί ο Τούρκος Πρόεδρος τα παίζει όλα για όλα. Οι εκλογές είναι σε λίγες ημέρες από τώρα στην Τουρκία. Ερντογάν vs Κιλιτσάρογλου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα ισχνό προβάδισμα στον ηγέτη της αντιπολίτευσης. Και το ερώτημα, βέβαια, που προβληματίζει και την τουρκική γνώμη, αλλά κυρίως και τη Δύση και τους διεθνείς αναλυτές, είναι τι θα γίνει σε περίπτωση ήττας του Ερντογάν. Η κατάσταση στην Τουρκία πράγματι γίνεται μια προεκλογική περίοδος, διεξάγεται μια προεκλογική περίοδος σε έντονο πολιτικό κλίμα. Ένοπλες επιθέσεις σε γραφή, αληθοβολισμοί και πολλά άλλα πράγματα γίνονται στην Τουρκία. Και υψηλά στις ανησυχίες των Τούρκων πολιτών είναι σαφώς το θέμα κυρίως της οικονομίας, του πληθωρισμού, αλλά και γενικότερα το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει απομακρυνθεί κατά πολύ από την δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, καλούνται οι Τούρκοι πολίτες την Κυριακή 14 Μαΐου να ψηφίσουν και βουλευτές και πρόεδρο της χώρας. Να πούμε ότι στην Τουρκία συμμετέχουν περίπου 64 εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες και 24 πολιτικά κόμματα, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια, οι υποψήφοι προσπαθούν να κερδίσουν μία από τις 600 έδρες του τουρκικού κοινοβουλίου της Τουρκίας. Γενικότερα, υπάρχει μια προεκλογική περίοδος και για τη δική μας χώρα και για την Τουρκία, οι οποίες βέβαια πραγματοποιούνται, να πούμε, και μέσα σε ένα διεθνές ρευστό περιβάλλον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε
με τις εκλογές. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σκιαγράφηση της εκλογικής περίοδου, μια κτηνογραφία του εκλογικού σώματος. Θα πάνε οι νέοι να ψηφίσουν. Έχουμε ετοιμάσει ένα γκάλωπ για εσάς. Τι ζητούν οι Έλληνες πολίτες από την επόμενη κυβέρνηση. Θα δούμε σε λίγο το σχετικό γκάλωπ. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε και κυρίες και κύριοι, και ασφαλώς βέβαια για το debate το οποίο παρακολουθήσαμε όλοι μας εχθές. Θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή από το 1990 μέχρι και σήμερα. Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που έχουμε απόψε κοντά μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Να ξεκινήσω με την κυρία της παρέας, την κυρία Ιωάννα Μάστορα, διδάκτορ φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγγραφέα και ερευνήτρια, παιδαγωγός και ερευνήτρια εγνωσμένου κύρους, διεθνώς δραστηριοποιείται έντονα στο χώρο του πολιτισμού και έχει πλούσια ομογενειακή δράση. Κυρία Μάστορα, καλησπέρα σας. Χαίρεστε και αγαλιάστε, κυρία Τσίμου. Σας ευχαριστώ θερμά για την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να είμαι μαζί σας για άλλη μία φορά και να συνομιλήσουμε για ένα θέμα ύψιστης κοινωνικής, εθνικής, πολιτιακής σημασίας, που είναι βεβαίως οι εκλογές για την ανάδειξη των αρίστων του τόπου μας, που θα έχουν και την ηγεσία για την επόμενη περίοδο, την επόμενη τετραετία. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Μάστορα, που αποδεχτήκατε την πρότασή μας. Και στο στούντιο στην Αθήνα έχουμε κοντά μας τον κύριο Θοδόρη Γεωργακόπουλο, διευθυντή περιεχομένου της Διανέωσης, δημοσιογράφο και συγγραφέα. Κύριε Γεωργακόπουλε, καλησπέρα σας. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Θα ήθελα, κύριε Γεωργακόπουλε και κυρία Μάστορα, πριν ξεκινήσουμε την όμορφη συζήτησή μας, να περάσουμε να δούμε ένα γκάλωπ το οποίο έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Με την κατέγραψε ο καλός συνάδελφος Γιάννης Γετήμης, για το τι περιμένουν οι Έλληνες πολίτες από την επόμενη κυβέρνηση, αλλά και με τι κριτήριο θα πάνε να ψηφίσουν. Παρακαλώ. Τι ζητάτε από την επόμενη κυβέρνηση και με τι κριτήριο θα ψηφίσετε? Το κριτήριο του ψήφου μας θα είναι όχι διαμαρτυρία, μιας λογικής της ηλικίας μας. Τρόπο ζωής προς τα γεράματα. Μια σύνταξη ικανοποιητική, ό,τι δικαιούται ο καθένας. Πάντα αντιμετωπίζοντας την ακρίβεια, τους γιατρούς, τα φάρμακα και φυσικά τα αγαπημένα μας εγγόνια, τα οποία πρέπει δεν πρέπει, δυστυχώς ή ευτυχώς, έχουν εξάρτηση από τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κόψουμε από τα δικά μας κοστολόγια το δεκάρικο για να το δώσουμε στα παιδιά μας. Από εκεί και πέρα, μια κυβέρνηση σωστή, μια ήρεμη, μια κυβέρνηση που θα ασχοληθεί με το λαό, γιατί κακά τα ψέματα, Ευρωπαίοι λιγόμαστε, αλλά σαν Ευρωπαίοι ορισμένα και αρκετά δεν τα χαιρόμαστε. Σταθερότητα και ανάπτυξη και ησυχία και ευημερία. Το κριτήριο θα είναι να δούνε λίγο εμάς που υποφέρουμε πάρα πολύ. Τα οικονομικά και όχι μόνο. Τι ζητάμε την κυβέρνηση. Δίκαια πράγματα. Ναι, δίκαια πράγματα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Να σου πω την αλήθεια, ικανοποιημένη από την τωρινή, την προηγούμενη και την επόμενη κυβέρνηση δεν νομίζω ότι θα είμαι. Γιατί το κακό είναι μεγάλο και αυτός που θα αναλάβει και αν θέλει να διορθώσει αυτά τα πράγματα δεν ξέρω θα μπορέσει και τι σκοπό έχει κιόλας και αν θα το καταφέρει. Τι ζητάω? Να βοηθήσει τον κόσμο, τον κοσμάκι να αγοράσει, να κοίτα εδώ πέρα, λίγα και καλά. Να φάμε λίγο κάτι παραπάνω αυτό. Από εκεί και πέρα. Με κριτήριο να πάει η Ελλάδα μπροστά και όχι τα ξένα συμφέροντα, όπως κοιτάνε όλοι οι μεγάλοι. Δεν θα πάω να ψηφίσω φέτος. Έχω απελπιστεί από όλα και από όλους. Προσοχή μεγάλη στα εθνικά θέματα. Να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά επιτέλους με το δημογραφικό. Νομίζω αυτά είναι τα πιο βασικά. Και με τι κριτήριο σας θα ψηφίσετε? Με αυτά που σου ανέφερα πριν. Υγεία, μισθή. Δικαιοσύνη, αυτό.
Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, τον Γκάλοπ για το τι ζητούν οι πολίτες από την επόμενη κυβέρνηση και με τι κριτήριο θα ψηφίσουν. Κύριε Γεωργακόπουλε, να ξεκινήσω από εσάς. Εγώ αυτά που συγκρατώ από τον Γκάλοπ και να ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά τον καλό συνάδελφο Γιάννη Γετίμη για το ρεπορτάζ. Ο κόσμος αυτό που ζητά είναι η σταθερότητα. Βέβαια, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και όλα αυτά που γνωρίζουμε και εμείς σε καθημερινή βάση πάρα πολύ καλά, είναι η σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες. Επίσης, άκουσα για εθνικά θέματα, για δημογραφικό, επίσης ένα πολύ μεγάλο εθνικό θέμα, για υγεία, μισθούς, δικαιοσύνη. Είναι κάποια λοιπόν από τα θέματα με τα οποία θα πάνε να ψηφίσουν οι Έλληνες πολίτες. Την ίδια στιγμή βρισκόμαστε σε μια έντονη προεκλογική περίοδο. Έχει για τα καλά ξεκινήσει η μάχη. Οι πολιτικοί αρχηγοί διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Είδαμε και το χθεσινό debate. Και ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα σκιαγραφούσατε το πολιτικό κλίμα των ημερών, αν βλέπετε κάποιες ομοιότητες με το αντίστοιχο κλίμα των προηγούμενων εκλογών του 2019, και αν τελικά αυτό που θα επικρατήσει στους πολίτες την ώρα της κάλπης θα είναι η ψήφος διαμαρτυρίας ή η ψήφος λογικής. Γιατί είδα και έναν από τους ερωτώμενους ότι δεν θα ψηφίσει δίνοντας μια ψήφο διαμαρτυρίας. Άρα λοιπόν, μια δική σας πρώτη τοποθέτηση, πώς σκιαγραφείτε το πολιτικό κλίμα το οποίο επικρατεί. Παρακαλώ. Ναι, είναι ωραία ερώτηση αυτή και είναι μια ωραία άσκηση που αξίζει να κάνει κάθε πολίτης αυτής της χώρας, εκτός από τον κύριο που αναφέρθηκε στην αρνητική ψήφο και υπήρξε και η κυρία που είπε ότι δεν θα ψηφίσει γιατί είναι απογοητευμένη εν γέννη, ότι δεν θα πάει να ψηφίσει καθόλου. Έχουμε περάσει από διάφορα κύματα τα τελευταία τουλάχιστον 12-13 χρόνια από την έναρξη της κρίσης και σε αυτό το διάστημα, κατά τη γνώμη μου, έχει υπάρξει μια βίαιη, πολύ απότομη ορίμανση. Από τους περισσότερους ερωτηθέντες στο ρεπορτάζ που κάνατε, ακούσαμε την ανάγκη, τη διαχρονική ανάγκη των πολιτών, που την εκφράζουμε με διάφορους τρόπους, με διάφορες μορφές, η κάθε κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, να τους εξασφαλίσει δουλειές, χρήματα, πόρους, φαγητό, ουσιαστικά μια σχέση η οποία υπονοείται, δεν λέγεται ανοιχτά, αλλά μοιάζει πελατειακή, δώστε μας να φάμε για να σας ψηφίσουμε. Κάτι το οποίο ήταν και μέρος του προβλήματος, ήταν το πρόβλημα για το οποίο φτάσαμε στην κρίση. Έκτοτε όμως έχουν αρχίσει όλο ένα και περισσότερο, ίσως όχι αρκετά ακόμα, να ακούγονται και διαφορετικές φωνές. Μου έκανε πολύ θετική έκπληξη που άκουσα τον άνθρωπο στο ρεπορτάζ να λέει λέξεις όπως το δημογραφικό, να αναφέρει τη λέξη δικαιοσύνη, που βέβαια μπορεί να ακούγεται ως κοινωνική δικαιοσύνη, να κατανέμε το πλούτος δίκαια και όλα αυτά, αλλά μπορεί να αναφέρεται και στο θέμα της απονομής δικαιοσύνης από το δικαστικό μας σύστημα, που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οπότε ο δημόσιος διάλογος νομίζω ότι σε κάποιο επίπεδο έχει αναβαθμιστεί. Αυτό που φαίνεται ότι καθυστερεί λίγο να αναβαθμιστεί στον ίδιο βαθμό, είναι ο πολιτικός διάλογος. Και αυτό το είδαμε και χτες στο debate, το οποίο και εξαιτίας σας κάθισε και παρακολούθησα ολόκληρο. Μου ζητάτε μία συγγνώμη γι' αυτό, γιατί κράτησε 3 ώρες και μου έδειξε ότι αυτός ο διάλογος που είδαμε χτες σε σχέση με αυτό το μικρό δείγμα που μας δείξατε σε αυτό το βίντεο, δείχνει μία υστέρηση, μία απόσταση. Θα το δούμε το debate, κύριε Γεωργακόπουλε, στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Θα ήθελα μια πρωτοποθέτηση και από την κυρία Μάστορα. Πώς είδατε κι εσείς, ποιο είναι το κλίμα που παίρνετε κι εσείς, κυρία Μάστορα, γιατί έρχεστε σε επαφή με κόσμο, με φοιτητές, με μαθητές. Τι σας λένε, γιατί ξέρετε και η ψήφος των νέων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που προβληματίζει όλα τα πολιτικά κόμματα και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και βέβαια βλέπουμε και το δεύτερο χρονικό διάστημα υπάρχει και ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης των νέων μέσα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, που θα δούμε και εκεί ποια είναι η δράση τους γενικότερα στις τάσεις των Ελλήνων πολιτών. Θα ήθελα μια δική σας πρωτοποθέτηση, κυρία Μάστορα. Παρακαλώ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τους συμπολίτες μας, οι οποίοι με τόση παρησία και αλήθεια ψυχής κατέθεσαν τις απόψεις τους για την εκλογική διαδικασία, αλλά και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Αυτές είναι πραγματικά οι απαιτήσεις των Ελλήνων για μια κυβέρνηση που θα έχει τα ηνία και θα οδηγήσει την Ελλάδα
έξω από αυτήν την ζωφερή πραγματικότητα την οποία διαβιούμε και τα τελευταία χρόνια όχι απλώς με κόπο και ανέχεια ανταπεξερχόμαστε στις βιωτικές μας ανάγκες, αλλά έχουμε αρχίσει να ξεχνούμε και ολόκληρο το αξιακό σύστημα που ενέπνεε την Ελλάδα για κάτι μεγαλύτερο και κάτι πιο λαμπρό. Καταρχήν, οι Έλληνες προσδοκούν να καλύπτουν τις βιωτικές τους ανάγκες. Σύμφωνα με την πυραμίδα του Μάσλου, είναι η βάση. Πρώτα, όχι μόνο ο Έλληνας, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης προσδοκά να καλύπτει τη στέγη του, το νερό του, την τροφή του και μετά να προχωράει στην κοινωνική ασφάλεια και μετά στη δικαιοσύνη. Είναι στην τρίτη βαθμίδα η δικαιοσύνη και πόσο μάλλον για να φτάσουμε στην αυτοπραγμάτωση. Λοιπόν, μου έκανα πολύ μεγάλη εντύπωση οι απόψεις των Συνελλήνων και της νεαρής κυρίας, η οποία εκπροσωπεί την νεολαία και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν προσδοκούν ούτε από την επόμενη κυβέρνηση, δηλαδή η νεαρή κυρία έχει απαξιώσει και την επόμενη κυβέρνηση πριν καν την δει. Και λέει ότι και να θέλει θα τα καταφέρει. Κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας λένε η κυβέρνηση αυτή θα πορευτεί με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού ή των ξένων δυνάμεων. Πάντως, δηλαδή, κυρία Μάστορα, είναι λογικό να υπάρχει πάρα πολλά θέματα προς συζήτηση. Είναι λογικό να εκφράζεται αυτό το συνέστημα, γιατί ξέρετε, οι Έλληνες πολίτες και όλοι μας έχουμε περάσει 10 χρόνια σκληρών μνημονιακών πολιτικών. Έχουν ακολουθήσει 2 χρόνια κρίσης από την πανδημία. Η ενεργειακή κρίση που την ζούμε και την βιώνουμε ακόμη. Ο πληθωρισμός, που μπορεί να υπάρχει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά την ίδια στιγμή οι τιμές στα βασικά διατροφής παραμένουν σε διψήφια ποσοστά. Άρα, που είναι λογικό και επόμενο, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, να εκφράζονται αυτές οι αμφιβολίες από τους Έλληνες πολίτες, κυρία Μάστορα. Αρχίζει και κλονίζεται η ίδια ελπίδα της νεολαίας. Γιατί για μένα η νεότητα, η νεολαία, οι φοιτητές μας, είναι αυτοί που θα μπορούσαν να κάνουν την αλλαγή όπως συμβαίνει σε κάθε κοινωνία και σε κάθε πολιτεία που περνάει από στην παρακμή. Όταν λοιπόν η ίδια η νεολαία χάνει την ελπίδα της, καταλαβαίνετε κυρία Τσίμου, σε τι επίπεδο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ποίημα του Γεωργίου Σουρή, που είναι γραμμένο πάνω από μία εκατονταετία, εξακολουθεί να είναι επίκαιρο και διαχρονικό. Να επισημάνω λοιπόν ότι πριν αρχίσουμε να μιλάμε για την αυτοπραγμάτωση, την κοινωνική ισότητα και τη δικαιοσύνη, θα έπρεπε ήδη να έχουν καλυφθεί οι πρώτιστες ιδιωτικές ανάγκες. Και ακούσαμε και ανθρώπους τρίτης ηλικίας, σεβάσμιους ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην εργασία και προσδοκούν τώρα να πάρουν τη σύνταξή τους για να έρθουν κοντά στα εγγονάκια τους, να κλονίζεται μάλιστα η πίστη τους και η πεποίθησή τους για να δώσουν, όπως λέει αυτός ο κύριος, 10 ευρώ. Πραγματικά συγκινητικές οι καταθέσεις των συμπολιτών μας και όλοι τώρα, επειδή η ερώτησή σας είναι αν θα αντιμετωπίσουν την εκλογική διαδικασία με οργή ή με ψυχραιμία, θεωρώ ότι έχουμε φύγει από το στάδιο της οργής. Με λογική θεωρώ θα αντιμετωπίσουν την εκλογική διαδικασία. Μάλιστα. Έχουν φύγει εκείνες οι μέρες οργής που κατεβαίνανε ο λαός και κατεβαίναμε όλοι σύσσωμοι στο Σύνταγμα. Θυμόσαστε τους αγανακτισμένους, θυμάστε για την συμφωνία των Πρεσπών, τις μακεδονικές οργανώσεις, τα εθνικά θέματα. Ο λαός κουράστηκε να αγωνίζεται και να μην εισπράττει τα δίκαιά του. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, με απόλυτη κίνηση σοφροσύνη, θα πρέπει όλοι να προστρέξουν στις κάλπες, να μην απογοητευτούν οι νέοι, να σκεφτούν, να ρωτήσουν και τους υπόλοιπους φοιτητές, τους υπόλοιπους νέους ανθρώπους, τους γονείς τους, τους παππούδες τους, να συστρατευτούν ώστε να αλλάξει αυτή η ζωφερή πραγματικότητα η οποία έχει φύγει πλέον από το στάδιο του θλιβερού και έχει περάσει το στάδιο, συγγνώμη, κυρία Τσίμου, του πανικοτραγικού. Και να σας πω και κάτι, είναι εντυπωσιακό ότι εχθές αντί ο κόσμος να βλέπει τα debate και αυτή τη συζήτηση των πολιτικών, γυρνούσε τα κανάλια και έβλεπε το Champions League. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι άλλο θέμα συζήτησης. Κυρία Μάστορα, να βάλουμε μια ανωτελεία, παρακαλώ.
του Μιάνο τελεία, γιατί πρέπει να πάμε στο πρώτο. Κυρία Μάστορα, πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Με πιέζουν από το Control. Είναι γεγονός πάντως, και κύριε Γεωργακόπουλε, ότι από το 2004 έως το Σεπτέμβριο του 2015, διαβάζω, περίπου 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί, θα λέγαμε συσσωγικά, από το ενεργό εκλογικό σώμα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος. Αλλά και θα συζητήσουμε τι γίνεται με τις κυβερνήσεις συνεργασίας και τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Γιατί εδώ στη χώρα μας όλοι επιζητούμε τη συνένεση. Αλλά εν της πράγμαση, από ό,τι αποδεικνύεται, κύριε Γόπρο, κυρία Μάστορα, τελικά κανείς δεν το επιζητεί την κρίσιμη στιγμή. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.